Θυμίζω λοιπόν ότι την προηγούμενη Παρασκευή ήταν εδώ ο Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Ένας πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπημένος ηθοποιός. Ναι. Και ένας υπέροχος άνθρωπος. Μας κατήγγειλε λοιπόν ο Θανάσης ότι ο πεθερός του που μένει στο Βλοχό, περιοχή η οποία έχει πληγεί ίσως περισσότερο από όλες. Βούλιαξε χειρολεκτικά. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να συνέλθει. Πήρε την αποζημίωση των 6.500 ευρώ από το κράτος και του την αφαίρεσε από το λογαριασμό του μια εισπρακτική εταιρεία, παρότι αυτό ρητά απαγορεύεται. Και είπαμε ότι εδώ ανοίγει θέμα και για τις εισπρακτικές και για τις τράπεζες. Γιατί η εισπρακτική πρέπει να πάρει την άδεια από την τράπεζα για να μπει στο λογαριασμό. Τα λεφτά, όπως χτες ο Θανάσης μας εξήγησε, μετά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε, η εισπρακτική του τα γύρισε. Αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμα πλημμυροπαθείς που έχουν δει τα λεφτά τους να κάνουν φτερά από τις εισπρακτικές, παρότι απαγορεύεται. Και εδώ αρχίζει το θέμα. Τι στην ευχή γίνεται με τις εισπρακτικές εταιρείες? Τι στην ευχή γίνεται συνολικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που παλιά ήταν στις τράπεζες και τώρα έχει πάει στα funds? Εκεί επικρατεί ένα γκρίζο καθεστώς. Πήραμε ένα πρόβλημα μεγάλο από τις τράπεζες, το πήγαμε για προκειμένου οι τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Και το πρώτο δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε, αλλά το δεύτερο έχει πάει σε ένα καθεστώς που αν μπλέξεις, αν το δάνειό σου μεταφερθεί, είτε το εξυπηρετείς, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, είτε δεν το εξυπηρετείς, την πάτησες. Γιατί δεν μπορείς να βρεις άκρη σε τίποτα. Πάμε να δούμε το πρόβλημα. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι δάνεια είναι αυτά. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από το 50% των δανείων βρίσκονται σε αυτά τα funds. 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 70 είναι δικά τους, τα έχουν αγοράσει από τις τράπεζες. Έχετε τελειώσει, δεν έχετε καμία σχέση με την τράπεζα που πήρατε δάνειο. Πήρατε δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σχέση, πάει πια αυτό. Δεν σας ξέρει η τράπεζα, δεν έχει τίποτα να σας. Και το παραμικρό χαρτί, να θέλετε, δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα. Άρα οι τράπεζες οι καινούργιες, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, είναι οι εισπρακτικές εταιρείες, έτσι. Οι οποίες όμως δεν έχουν παρουσία. Θα τα πούμε αργότερα, γιατί έχουμε αποκαλυπτικά στοιχεία από το συνήγορο του καταναλωτή. 82% από τα δάνεια που πήρανε. Που αγόρασαν από τις τράπεζες. Που αγόρασαν, είναι περίπου 70 δις που αγόρασαν και 20 δις που διαχειρίζονται για λογαριασμό των τραπεζών. Και είναι εισπρακτικές στην ουσία. 82% είναι μη εξυπηρετούμενα. Το 74% έχουν καταγγελθεί. Τι σημαίνει αυτό? Τι έχουν ξεκινήσει όλες οι νομικές διαδικασίες που η κατάληξη, κατάσχεση, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο πληστηριασμός, κατάσχεση και πληστηριασμός. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε παλαιές αμαρτίες πρώτα απ' όλα. Εδώ είναι η επιστροφή των εισπρακτικών. Έτσι. Αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του Βυσκαδουράκη. Και πολλών άλλων, Βυσκαδουράκης ήταν ο γνωστός που είχε δυνατότητα να μιλήσει. Υπήρχαν πολλοί συμπολίτες του. Και υπάρχουν σήμερα, γι' αυτό έχουμε και τα τηλέφωνα, να μας πάρετε να μας δώσετε καταγγελίες. Τα λεφτά τα πήρανε τότε πίσω, λόγω του Βυσκαδουράκη. Ανοίγουμε το θέμα εισπρακτικές. Με απλά λόγια και σαν μια ευκαιρία να δούμε και από την κυβέρνηση τι θα γίνει. Έτσι. Γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει. Πραγματικά έχει ξεφύγει, θα το καταλάβετε. Εδώ ένας άλλος συμπολίτης μας, ο οποίος πλήρωνε κανονικά το δάνειό του, άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνό του. Να του στέλνουν χαρτιά, του στέλνουν emails, όλο αυτό είναι και μια ενόχληση στη γειτονιά. Ενόχληση που σε εκθέτει. Μια διαταραχή στον ίδιο τον άνθρωπο. Μπράβο. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Δεν ήταν ο Βυσκαδουράκης να βγει στην τηλεόραση. Πήγε στο συνήγορο του καταναλωτή και έφαγε πρόστιμο η εταιρεία. Η εταιρεία ήταν η Duvalio, η οποία έφαγε 60.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτό ανακοινώθηκε. Άρα η εταιρεία Duvalio, αυτό είναι το όνομα της εταιρείας που βλέπετε εδώ. Η εταιρεία Duvalio, για να μιλάμε πια με ονόματα. Θα πούμε και τα άλλα. Η τάλα είναι πάλι Intrum. Αυτό εδώ είναι ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να το φωτίσουμε πολύ. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι εισπρακτικές εταιρείες που έχουν τα δάνειά μας όλων πια και τα εξυπηρετούμενα και με τι τρόπο λειτουργούν? Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τι έδειξε το πόρισμα που δόθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας του συνηγόρου του καταναλωτή. Τι διαπίστωσε? Ότι δέχεται αυτή η φράση σωρία καταγγελιών από καταναλωτές ότι δεν μπορεί να τους βρείτε στο τηλέφωνο. 90 δις δανείων έχουμε δώσει. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να βρει την εταιρεία. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να βρει την εταιρεία. Όχι το ανάποδο. Η εταιρεία τον βρίσκει τον καταναλωτή. Όποτε θέλει. Το κλεί, ναι. Και του πάει τα νεύρα. Ο δανειολήπτης, για να το πω έτσι, που ψάχνει την εταιρεία, δεν τη βρίσκει. Κρύβονται. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Πλημελής ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις πληροφορίες για το δάνειό σου, για το επιτόκιό του, που βρίσκεται, τι είδους ρύθμιση μπορώ να πάρω κάποια ρύθμιση. Δεν μπορώ να πάρω κάποια ρύθμιση. Επαναλαμβάνω. Μέσα σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι σε δυσκολία, είναι και οι άνθρωποι που πληρώνουν το δανειό του. Πάμε στην επόμενη. Πάμε να δούμε άλλες δύο κατηγορίες. Για οποιοδήποτε αίτημα τους λένε βλέπουμε. Γι' αυτό σου λέω έμπλεξες. Θες ένα χαρτί για οποιοδήποτε λόγο. Θες ένα χαρτί για ένα πρόγραμμα να μπεις. Το οποίο να είναι μορφή ενημερώτη. Πληρώνω το δανειό μου.
Αυτό σου απαντάνε σε 15, σε 20, σε ένα μήνα. Εξαρτάται από την περίπτωση και από την εταιρεία. Για να πάρετε δάνειο τώρα, από τη στιγμή που έχετε ένα δάνειο που έχει περάσει σε ένα τέτοιο φαντ, θα πρέπει το φαντ να σας δώσει βεβαίωση ότι είστε συνεπείς. Και δεν δίνουν ούτε τη βεβαίωση. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε δημιουργήσει κάποιες καινούργιες τράπεζες, οι οποίες έχουν τα δικαιώματα των τραπεζών, μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει μια τράπεζα και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και πλημελέστατο έλεγχο. Είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και ο μύθος ότι θα δεχτούν κουρέματα κτλ. Από τη στιγμή που οι αξίες των ακινήτων ανέβηκαν, τελείωσε κι αυτός. Δεν δέχονται γιατί για ποιο λόγο. Γιατί προφανώς όταν ένα κίνητο έχει ανέβει πάνω από την αξία ή έχει φτάσει την τράπεζα η αξία του δανείου, συμφέρει να το κατασχέσει και να το πουλήσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λίγο ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται. Γιατί όλα αυτά ετοιμάζει μια ρύθμιση η κυβέρνηση, λέει ότι θα τη φέρει στο τέλος του έτους. Κοίτα εδώ ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο θα το αναλύσουμε και τις επόμενες μέρες αναλυτικά. Έλεγαν ότι θα φτιάξουν νέα φορέα. Κράτος και φορείς, τράπεζες και φαντς. Να πληρώνεις νίκη στο σπίτι σου στην ουσία για να μπορέσεις να το σώσεις. Εδώ είναι 30 με 50.000 οικονομικά αδύναμοι δανειολήπτες που έχουν χάσει το σπίτι τους. Αυτοί μένουν ακόμα μέσα εν αναμονή του φορέα 4 χρόνια. Ο φορέας δεν έχει φτιαχτεί και τώρα κινδυνεύουν να φύγουν εκτός σπιτιού. Μάλιστα. Και τρέχουν και τόκοι παράλληλα. Έτσι. Κανονικότατα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το χρέος τους ακολουθεί. Τους ακολουθεί και μεγαλώνει. Να δούμε και την. Αυτά είναι. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, Νικό? Λοιπόν, οι τρεις μεγάλες είναι Intrum, Cepal. Και βέβαια η Duvalio. Είναι και 3-4 μικρότερες, οι οποίες έχουν μικρότερα χαρτοφυλάκια. Αρκετά μικρές. Οι τρεις οι μεγάλες, οι οποίες παραπέμπουν τράπεζες αυτές, δηλαδή η Intrum είναι τράπεζα Πειραιώς. Τα δάνεια της τράπεζας Πειραιώς. Γιατί δεν είναι πλέον τράπεζα Πειραιώς. Η Cepal είναι Alpha Bank. Η Duvalio είναι Eurobank. Η Εθνική συνεργάζεται με περισσότερους, αλλά και με αυτούς. Αφορά όλες τις τράπεζες, γιατί πούλησαν όλες τα βάρη κόκκινα δάνεια και όχι μόνο κόκκινα σε αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες. Αλλά αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες πια, γιατί δεν έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Και οι τράπεζες εκμεταλλεύτηκαν αυτό που η κυβέρνηση τους έδωσε ως δικαίωμα για να μπορέσουν να γίνουν πιο. Πώς να το πω, πιο καθαρές και να μην πληρώνουμε την ανακεφαλαιοποίηση. Δεν λέμε ότι είναι κακό. Λέμε όμως ότι αυτό το οποίο έχει προκύψει πια. Να διαχειρίζεται το ιδιωτικό χρέος της χώρας. Μια ομάδα εταιριών, οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα, έχει κάνει προσπάθεια. Δεν τις βρίσκεις. Έχει κάνει προσπάθεια η κυβέρνηση να βάλει ένα πλαίσιο. Δεν δουλεύει όμως. Θέλει άλλα μέτρα. Πολύ πιο σοβαρά και άμεσα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.